Ακούστε, παιδιά, αύριο 12 η ώρα θα πάρω το καλύτερο όπλο που υπάρχει και έχει φτιαχτεί στο GTA. Το ξέρω, σήμερα ήταν να ανοίξω live, αλλά θα το κάνω βίντεο. Και τι θα κάνω? Έχω έρθει έξω από το car dealer για να αγοράσω το πιο καγκουρίστικο αμάξι και να πάμε να το κάνουμε τούμπανο. Και θα μου πείτε γιατί φορά τα ρούχα του Hitman 2. Γιατί ήταν δικά μου αυτά τα ρούχα και ο Hitman 2 τα άκλεψε. Οπότε είπα, έτσι για την αλλαγή, γιατί να μην τα βάλω. Αλλά ποια ρούχα προτιμάτε, τα μαύρα ή τα άσπρα? Εγώ προσωπικά προτιμάω τα μαύρα. Υπάρχει κάποιο στο chat που προτιμάει τα άσπρα? Θέλω να αγοράσω ένα δρυφτάδικο, ξεκάθαρα ένα δρυφτάδικο καγκούρικο αμάξι. Και να το φτιάξω όσο δεν πάει. Εξατμίσεις, φήμε, όλα στο φουλ. Και να κάνω παντιλίκια παντού. Μόνο drift, ρε, θα κάνουμε με αυτό το αμάξι. Σίγουρα όχι με αυτό, ναι, δεν εννοώ αυτό. Έχουμε διάφορες επιλογές. Πρώτη επιλογή έχουμε αυτό εδώ το BMW. Δεύτερη επιλογή έχουμε αυτό εδώ το RX-7 με τα Red Bull πάνω. Τρίτο έχουμε το Y36 αυτό εδώ, παλιό αμάξι, αλλά τούμπανο και παίζει να πηγαίνει και τα πίδια. RX-7 αυτό πιο καινούριο, πιο μουράτο. Πέμπτη επιλογή έχουμε το Silvia. Πολύ καγκουριλίκι κι αυτό. Έξι έχουμε το Nissan αυτό εδώ, το 34. Και έβδομη επιλογή έχουμε το Lexi. Σημαντική ερώτηση. Ποιο από τα 7 προτείνετε να πάρω? Περιμένω στα σχόλια να γράψετε. Και αφού γράψετε, έχετε και κάτι πολύ σημαντικό να κάνετε. Το βλέπετε αυτό εδώ το κουμπί. Θέλω κάθε φορά που βλέπετε συγκεκριμένα βίντεο μου ή live μου να μην το ξεχνάτε ποτέ. Είναι ο βασικός κανόνας για να δεις το βίντεο. Σπάστε το ρημάδι! Σπάστε το! Εάν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, κάνε, γιατί όταν φτάσουμε 500.000 sub, πρώτον θα έχω ολοκληρώσει ένα από τα όνειρά μου και δεύτερον θα γίνει 24ωρο live GTA. Τώρα όμως ποιο να πάρω είναι το θέμα. Ένα αμάξι μπορεί να κάνω test drive και θα επιλέξω. Θα ξέρω για κάποιο λόγο να κάνω αυτό. Έχω περιέργεια τι ήχο βγάζει αυτό το αμάξι, οπότε θα το κάνουμε ένα test drive. Έλα! Δεν τριφτάρει. Πώς φεύγει έτσι. Ωραία, δεν κρατιέται το εργαλείο. Δείτε πώς φεύγει. Καλά, θα κάνουμε κάτι σγούρες με αυτό. Δυνατό, ε! Θα κάνω άλλο ένα test drive. Ξέρω που θα καταλήξω μάλλον. Για εδώ είμαι, για εδώ, να μην σας λέω ψέματα. Αλλά θα κάνω και τον Nissan του 34 ένα test drive. Μπορεί στην οδήγηση να είναι άλλο πράγμα. Ξαφνικά να το αγαπήσω από το πουθενά. Ωραίο κι αυτό. Αυτό είναι πιο γρήγορο. Στανταράκι είναι πιο γρήγορο. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο κάνει τα κόλπα. Δεν κάνει τόσο κόλπα αυτό. Αλλά είναι γρήγορο. Πιο στιβάρο αμάξι. Μ' αρέσει. Ποιο προτιμάτε αλάνια όμως? Εγώ μάλλον είμαι για τον BMW, το πρώτο. Λέτε να παιχτεί, να το κάνω, 50 χιλιάρικα κάνει. Δεν πάει στο καλό, το πήρα. Τι αμάξι έχεις παίξει εσύ, ρε τρελέ? Ευχαριστώ. Τώρα πάω να το φτιάξω. Ακολούθησέ με, αν ψήνεσαι μετά να πάμε για καμιά κόντρα. Ωραία, αν θέλεις να έρθει μαζί σου. Ωραία, ακολούθησέ με. Πω, δείτε πώς πάει. Και τι ήχο βγάζει έτσι. Άλλο πράγμα. Τα φλογίδια πετάει, άλλη φάση. Αυτό το αμάξι είναι έτσι φωτός μπροστά. Πάμε να το φτιάξουμε λίγο, να το βάλουμε αεροτομή, να το βάψουμε, να το κάνουμε κόλπα, να δούμε τι εξατμίσει τα μπουν γενικά. Να το κάνουμε μια ανακατασκευή όλα από την αρχή. Visual. Έχουμε spoilers. Πάμε να δούμε τα spoiler πρώτα. Έχουμε ένα αυτό που είναι πολύ ψηλό. Αυτή εδώ είναι ακατάλληλη, είναι πολύ ψηλή. Δεν μου κάνει. 2 έχουμε αυτό, 3 έχουμε αυτό, 4 έχουμε αυτό, 5 έχουμε αυτό. Νομίζω πως το 3 είναι το καλύτερο από αυτά, γιατί αυτά είναι έτσι πολύ ψηλά. Οπότε κουμπώνουμε αυτή. Exhaust τώρα. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Για πού λέτε ότι είμαστε? Λέτε να βάλουμε τις μπλε. Βάζω τις μπλε και το βλέπουμε και στην πορεία. Λοιπόν, hood τώρα. Μπροστά. Έχει ανοιχτό και κλειστό. Λέτε να αφήσω ανοιχτό? Αμάν! Εκεί και αν πέφτει καγκουρίλα, στο ανοιχτό. Ανοιχτό θα τα αφήσω. Τώρα μένει να του βάλουμε χρωματάκι. Εδώ είμαστε, φίλε. Εδώ τώρα μιλάμε σοβαρά. Να του βάλουμε και ένα φημέ. Λοιπόν, έτσι λέω να το αφήσω. Παιδιά, νομίζω ήδη έχει πάει σε άλλη φάση. Lights θα του βάλουμε τα νίον, σίγουρα. Πινακίδα πίσω, μαύρη. Engine. Θα το βάλουμε το level 4. Να πατάω τον γκάζι και να φεύγει. Brakes τα καλύτερα για να μην σκοτωθούμε. Suspension. Το τελευταίο. Armor θα του βάλουμε. Δεν θέλουμε να χαλάει με το παραμικρό. Και turbo φυσικά. Και γίναμε. Νομίζω πως το καγκουρίστικό μας αμάξι είναι έτοιμο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τα αμάξια. Για πάμε. Πω πως πάει έτσι. Και ακούστε το turbo πως στείλει. Το τρελαθώ, ρε φίλε. Πω τι εργαλεία είναι αυτό. Βαθμολογία θέλω, παιδιά, για το αμάξι. Όπω δείτε τι έχω κάνει κάτω. Αυτό είναι αμάξι. Ένα τέτοιο αμάξι έλειπα από τη συλλογή μου. Ένα καγκουρίστικο αμάξι. Σαν αυτό εδώ. Ζαντάρα. Όλα τέλεια.
Νομίζω πως ήρθε η ώρα να παιχτεί κόντρα. Για να δούμε ποιος θα είναι και ο καλύτερος οδηγός. Γιατί αυτό το αμάξι θέλει δάχτυλα. Καλός ή κακός δεν είναι εύκολο. Οπότε θα διοργανώσω μια κοντρίτσα. Ο νικητής παίρνει από εμένα 300 χιλιάρικα. Λοιπόν, διοργανώνω κόντρα, Δημήτρη. Drift αγώνα ή κόντρα? Κόντρα, αλλά μόνο drift cars. Ωραία, παρκάρουμε εδώ και περιμένουμε τώρα να έρθουν άτομα. Ο κάθε ένας παιδιά να κάτσει δίπλα στο αμάξι του και θα έρχομαι να του παίρνω μια μίνι συνέντευξη. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τον πρώτο διαγωνιζόμενο. Α, και οι δύο έχετε το αμάξι? Ναι, ναι, απλά εγώ θα οδηγά. Μπαμπάς μου είναι, γι' αυτό. Τότε θα μιλήσω μόνο με τον πατέρα. Το όνομά σας αρχικά? Γιάννης Μπεγλέρη. Κύριε Γιάννη Μπεγλέρη, πόσα άλογα είναι το εργαλείο σας? 750 νητρόνια, διπλοτούρμπινα, αυτά. Τι άλλο να πω. Πιστεύετε θα κερδίσετε? Δεν είπα θα κερδίσω. Πιστεύετε ότι είστε καλό τιμόνι δηλαδή? Δεν είπα αυτό. Μπορεί και όλος πίσω από φάνες να είναι καλύτερος από μένα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, επόμενος διαγωνιζόμενος, το όνομά σας? Μάριος. Μάριος τι? Τσιτσόπουλος. Πιστεύεις θα κερδίσεις? Δεν ξέρω, δεν έχω και τόσο πολύ εμπειρία στο drift. Κάτι θα κάνω. Το αμάξι τι είναι, πόσα άλογα είναι, για πες μας λίγα. Γύρω στα 600 με το τούρμπο που του έβαλα. Για το απογείτε. 120 χιλιάρικα. Κύριε Δημήτρη, λίγα πράγματα για το αμάξι σας να μου πείτε, ό,τι γνωρίζετε. Αν πιστεύετε ότι έχετε τη νίκη και αν ναι, τι θα κάνετε τα λεφτά? Δύσκολο πιστεύω να έχω τη νίκη, γιατί φοράμε ένα V10 4,2 μοτεράκι πάνω και δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα με την τουρμπίνα, κάποια τσιμούχα έχει σχιστεί, έτσι χάνουμε πίεση τώρα, ο αγώνας είναι δύσκολο. Μάλιστα, μάλιστα, ωραία. Τελευταίος ο κύριος Αερίδης. Τελευταίος και καλύτερος, το πιο δυνατό τιμόνι. Όλες τις ταινίες Need for Speed, Tokyo Drift εννοείται. Πρώτος εγώ, Cascader νούμερο 1. Θα βανέω όμως και στην πίστα. Ξεκινάω τελευταίος, τερματίζω πρώτος. Πες μας λίγα πράγματα για το αμάξι σου. Είναι 1000 κάρα. Εντάξει. Πολύ γρήγορα. Πολύ δυνατό. Το έχω χτυπήσει πίσω για παραπάνω αεροδυναμική. Ωραία, λοιπόν, μαζευτείτε λίγο εδώ, μαζευτείτε λίγο όλοι. Λοιπόν, όλοι ο ένας δίπλα από τον άλλον, όσο πιο κοντά μπορούμε. Ξαναλέω, στο χωριό των γυμνών 1085. Με το που ανάψει το πράσινο, φύγαμε. Έχω εγκωθεί. Δεν είναι τόσο φτιαγμένο το αμάξι μου, αλλά εντάξει, γιόλο. Έχω το πιο ωραίο σίγουρα από αυτά. Ποιο πιστεύω. Δεν κοίταγα πράσινο. Ποιο πιστεύετε από αυτά είναι το πιο ωραίο? Το δικό μου είναι το πιο αργό. Ω παρεδημήτρ! Μας έκανε καινούργιος ο Δημήτρης. Όπου τελευταία είμαστε. Αλλά δεν πτωούμαστε. Όχι! Τρέχουμε. Πήρα λάθος του GPS. Παίζει αυτός ο δρόμος, εγώ κόβω δρόμο αυτή τη στιγμή. Να είναι καλύτερος. Όλοι έχουν πάει από άλλο δρόμο, αλλά... Αυτός είναι ο ευθύς δρόμος, ο εύκολος. Αυτός εδώ ο δρόμος είναι πανεύκολος. Αυτοί πήγαν από την άλλη, λέτε να έχουν τερματίσει ήδη. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ο άλλος δρόμος είναι γεμάτος με στροφές. Οπότε σίγουρα θα στουκάρουν κάπου. Αυτά τα αμάξια δεν κρατιέται, είναι μόνο για ευθεία. Ή δεν μπορείς να πας με πολλά χιλιόμετρα, ρε φίλε. Οπότε θα έχουν τρακάρει ο καθένας από 30 φορές, θα το έχουν βγάλει το αμάξι άχρηστο. Εντάξει, τελική δεν έχει μεγάλη, αλλά τι να το κάνεις αυτό το αμάξι, την τελική τη μεγάλη. Έχεις άλλα καλά. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πες να είμαι ο πρώτος που φτάνει. Πίσω μου δεν ακολούθησε κανένα στη τακτική τη δικιά μου. Δεν βλέπω κανέναν προς το παρόν. Ούτε στο GPS ούτε πουθενά. Λοιπόν, τώρα τα δύσκολα γιατί έχουμε κομματόδρομο. Εδώ είναι δύσκολο, ρε φίλε. Εδώ είναι το δύσκολο. Εδώ θέλει δάχτυλα πολλά και skills. Όχι, τι έγινε. Εδώ χάνεις το αμάξι, ρε φίλε. Λοιπόν, ήρθα σκαρφαλώνοντας πάνω. Το αμάξι μου χάθηκε, οπότε έχασα. Συμβαίνει αυτό. Τώρα πώς χάθηκε το αμάξι μου? Τέλος πάντων, για να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος. Δημήτρη, είσαι ο μεγάλος νικητής. Δημήτρη, μία δήλωση. Πάμε ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη που κέρδισε. Δεύτερος βγήκε εδώ ο φίλος μας. Παρόλο που είχαμε πρόβλημα με το αυτοκίνητο, καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα και δεν μπορώ να εκφραστώ. Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ, πες μου και το αφημί σου. Τα κέρδισες με την αξία σου. Συγχαρητήρια. Ορίστε. Σου στείλα και τα χρήματα. Και αυτό ήταν, παιδιά, το σημερινό βίντεο. Απλό, λιτό και γρήγορο. Ουσιαστικά αυτό ήθελα να φτιάξω, το καγκούρικο αμάξι. Μπορεί να μην είναι το πιο γρήγορο, αλλά σίγουρα για εμένα από όλα αυτά πιστεύω ήταν το πιο ωραίο. Μπορεί και να νικούσα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω η αλήθεια είναι, γιατί εγώ πήρα εντελώς διαφορετικό δρόμο. Αλλά μπήκα σε zone που έχει ζώα. Και εκεί εξαφανίζεται αν μπει με το αμάξι. Το είχα ξεχάσει εντελώς. Τέλος πάντων, αύριο θα ανέβει τρελό βίντεο 12 η ώρα. Σας περιμένω όλους μέσα. Πείτε μου αρχικά αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θέλετε τέτοια βίντεο. Απλά πιο εύκολα, έτσι μπαμ μπαμ. Αυτά, αφήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή αν σας άρεσε. Γράφτε κάτω στα comment ιδέες. Τι άλλο αμάξι θα θέλατε να δείτε από εμένα να πάρω. Αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye.